Πάμε και στον κύριο Παναστάση να μας πει και για την ακρίβεια, αλλά κύριε Παναστάση, να μας πείτε για το θέμα που άνοιξε ο κύριος Αμανατίδης. Δηλαδή, με μία αυτοδυναμία, τι θα κάνετε το ΚΚΕ και το ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι καταλαβαίνω, με διαψεύσεων ο κύριος Αμανατίδης, σας υπολογίζει στο λεγόμενο προοδευτικό τόξο, στην ενδεχόμενη προοδευτική διακυβέρνηση επόμενης ημέρας. Καταρχάς, να πούμε για την ακρίβεια ότι απορώ σε ποιον απευθύνεται και ο εκπρόσωπος της πολιτικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί τη στιγμή, και το λέω αυτό γιατί, τη στιγμή που τα λαϊκά νοικοκυριά το πρώτο τρίμηνο του χρόνου, το είπε και ο κύριος Αμανατίδης, παρουσιάστηκε υπέρβαση των εσόδων, αύξηση της φορολογίας δηλαδή, στα λαϊκά νοικοκυριά κατά 14,6%, πάνω από 1,3 δισεκατομμύρια, που αυτό σημαίνει αφαίρεση άμεση από την τσέπη των εργαζομένων αυτού του πόσο τώρα. Για τις αιτιάσεις που εξέφρασε ο ΣΥΡΙΖΑ, ας μην πάμε μακριά. Πρόσφατο είναι 15-19. Τι φορολογιστή έβαλε ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε την αύξηση του ΦΠΑ από το 13% στο 23% σε βασικά είδη διατροφής. Στα εισιτήρια των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Στον ΦΠΑ την αύξηση των νησιών. Ανθρώπων οι οποίοι εργαζομένων, οι οποίοι ζουν και εργάζονται σε ιδιαίτερα αντίξουες συνθήκες. Άρα λοιπόν η ίδια πολιτική που εφάρμοζε ο ΣΥΡΙΖΑ εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία. Στόχος είναι το τσάκισμα των λαϊκών νοικοκυριών, η μείωση του εισοδήματος συνάμεση. Και αν θέλετε να το συνδέσω και λίγο, γιατί ακούστηκε περί εισαγόμενης ακρίβειας, δέστε τι γίνεται. Γαλλία, Πορτογαλία, Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία. Αυτή τη στιγμή ποια είναι τα αιτήματά τους, τα ακούσαμε από το ρεπορτάζ σας, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ανύπαρκτη, μέσα μαζικής μεταφοράς, κουτσουρεμένα, τα κόβουνε, μισθοί, συντάξεις, παράταση του εργάσιμου βίου. Τα ξέρουμε αυτά τα προβλήματα εδώ στην Ελλάδα, πώς δεν τα ξέρουμε, τα ίδια βιώνει και ο Έλληνας. Ποια είναι η κοινή συνισταμένη όλων αυτών. Οι οδηγίες και η νομοθεσία που επιβάλλει και που συμμετέχουν οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι συνένοχες οι κυβερνήσεις που πίνουν νερό στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Είναι κοινή τους πολιτική. Ναι. Άρα λοιπόν. Πείτε μας και το κομμάτι των συνεργασιών. Αυτό είναι το θέμα των συνεργασιών. Ναι. Εμάς η θέση μας είναι απόλυτα ξεκάθαρη. Και αυτή η θέση είναι καμία συνεργασία με τα κόμματα τα οποία εφαρμόζουν κοινή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στηρίζουν το κεφάλαιο και την μια οικονομική ολιγαρχία, την αστική τάξη της Ελλάδας, και που δεν έχουν καμιά διαφορά. Κάπως πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα, όπως όλες οι χώρες, κύριε Παναστάση. Βεβαίως, βεβαίως. Κοιτάξτε, μην τρέφουμε αυταπάτες. Η χώρα θα κυβερνηθεί και θα κυβερνηθεί είτε από ένα κόμμα το οποίο θα κάνει κυβέρνηση, είτε από συνεργασίας. Το έχουμε ξαναδεί αυτό το γεγονός. Βεβαίως και το έχουμε ξαναδεί. Είδαμε φιλελεύθερες κυβερνήσεις, είδαμε σοσιαλδημοκρατικές, είδαμε κυβερνήσεις τεχνοκρατών, είδαμε κυβερνήσεις συνεργασίας όλων αυτών. Έμεινε ποτέ η χώρα χωρίς να κυβερνηθεί. Βεβαίως και κυβερνήθηκε. Είτε χαρακτηρίζονταν ισχυρές αυτές οι κυβερνήσεις, είτε αδύναμες, είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Το κοινό χαρακτηριστικό ήταν ουδέποτε εφάρμοσαν φιλολαϊκή πολιτική. Δεν πήρε ανάσα ο εργαζόμενος. Όποιος και να κυβερνούσε τον τσακίζανε. Το ίδιο θα πάμε και τώρα. Δεν έχουμε λοιπόν εμείς άγχος σαν κομμουνιστικό κόμμα, όπως δεν έχει και ο λαός. Ποιος θα κυβερνήσει, αν θα είναι η Νέα Δημοκρατία, άρα ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ. Για να καταλήξουμε κάπου, κύριε Παπαναστάση. Αποκλείεται. Συγγνώμη να ολοκληρώσω, αν θέλετε, κυρία Βίδου. Το άγχος του λαού μας, των εργαζομένων, είναι τι πολιτική θα εφαρμόσει. Και όχι ποιος θα την εφαρμόσει, αν θα πάνε χέρι-χέρι. Είδαμε και την λεγόμενη αριστερά να κυβερνάει και με την δεξιά ακροδεξιά. Δεν είναι λεγόμενη αριστερά, είναι αριστερά, κύριε Παπαναστάση. Ορίστε. Δεν είναι λεγόμενη αριστερά, είναι αριστερά. Να σας απαντήσω, κύριε Αμανατίδη. Είναι άλλο θέμα. Εγώ νομίζω ότι το κύριο αριστερά, είναι η πολιτική που εφαρμόζει αυτή τη στιγμή από τη Νέα Δημοκρατία. Και νομίζω ότι είναι η αριστερά είναι ο στόχος που η απαλλαγή της χώρας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αντιστάθηκε στο διαμελισμό της Ιουγκοσλαβίας από τον ΝΑΤΟ, που εσείς πίνετε νερό στο όνομά του. Άρα για ποια αριστερά, την αριστερά του ΝΑΤΟ. Ρωτήστε τον κόσμο που την αριστερά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Την αριστερά που ψήφισε περί χαρή στην επέκταση του ΝΑΤΟ με τη Φιλανδία και τη Σουηδία. Ποια είναι αυτή η αριστερά. Χρόνο, παρακαλώ. Τέλος πάντων, δύο λόγια. Ωραία, δύο λόγια. Τα δύο λόγια αυτά είναι ότι ακούσαμε και την ενεργατικό λόγο.
τη και τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι όποιος και να κυβερνήσει, στον ίδιο παρονομαστή θα είναι ο λαός. Μόνο δυνατό κουκουέ και όσο πιο δυνατό είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, τόσο θα είναι καλύτερα για τον λαό μας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παναστάση.